Γιώργο, μικρή πυροβολισμή μέσα στη νύχτα, ένα έργο του Γιάννη Καλαβριανού, το οποίο η ΆΚΤΑ παρουσίασε και εδώ στην Κότο Μάιο, αλλά και στην Αθήνα στους 37ους Πανελλήνιους Αγώνες Θεατρικών Θειάσεων, όπου σάρωσε κυριολεκτικά. Πες μας στις λεπτομέρειες. Χρόνια θέλαμε να δηλώσουμε συμμετοχή σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ. Ήρθε η ώρα με ένα δύσκολο έργο και απαιτητικό, με πολυπληθή θίασο. Το κάναμε το εγχείρημα, μεσούση στη σεζόν. Στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Καταφέραμε να αποσπάσουμε 4 βραβεία. Είναι της σκηνοθεσίας για τη Διονυσία Κασίου, της μουσικής επιμέλειας για τη Διονυσία Πετινερή, της χορογραφίας και των κουστούμιών για την Αρχοντία Τεχατζηλάου. Το αξίζουν και με το παραπάνω. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Κάναμε καινούργιες φιλίες και δοκιμαστήκαμε και εκεί. Και η ομάδα ήταν υποψήφια και για άλλα βραβεία, και για το σκηνικό και για τον ρόλο πρώτου, για το βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου με τον Μιχάλη το Σβήνο. Και για την καλύτερη παράσταση. Ήτανε και αυτό μας κάνει επίσης υπερήφανος. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς να τα πάρεις όλα τα βραβεία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι πάντως. Και τώρα θα το ξαναπαρουσιάσει η ομάδα τον Οκτώβριο που έρχεται, αλλά και στο φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί εδώ στο νησί μας. Θα δώσουμε 4 παραστάσεις, ένα τετραήμερο, 18, 19, 20 και 21 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Σφαγείο, στο χώρο μας. Και μετά στο φεστιβάλ, 1η Νοεμβρίου, 10 η ώρα το βράδυ, πάλι στο Σφαγείο. Θα είναι η τελευταία, μάλλον, παράσταση του έργου. Πάντα επιτυχίες λοιπόν, και ελπίζω και το ένα επόμενο έργο ή άλλα πολλά έργα που θα έρθουν λογικά να συμμετέχουν σε ανάλογους διαγωνισμούς, γιατί έχω δει ότι δεν είναι μόνο στο Δήμο Ζωγράφου που γίνεται διαγωνιστικό, υπάρχει διαγωνιστικό κομμάτι, αλλά υπάρχει και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Υπάρχουν διάφορα φεστιβάλ διαγωνιστικά στην Ορεστιάδα, στην Καρδίτσα, στην Ιερά Πέτρα. Στο παρελθόν είχαμε δηλώσει και στην Καρδίτσα το 2020, αλλά δυστυχώς λόγω lockdown, ακριβώς το παραένα του φεστιβάλ, ακυρώθηκε όλο το φεστιβάλ. Οπότε στο μέλλον, γιατί όχι, να δηλώσουμε ξανά συμμετοχή. Ναι. Ένα μικρό αποθυμένο υπάρχει.